Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε λοιπόν στη Μάνδρα και εδώ μπορούμε να πούμε ότι γίνεται ένας αγώνας δρόμου, αν και όπως έχουμε πει και άλλη φορά στο παρελθόν, αυτά τα έργα που έχει ξεκινήσει η περιφέρεια από τον Ιούλιο θα ολοκληρωθούν περίπου μετά από 9 μήνες από την ώρα που μιλάμε τώρα. Είμαστε σε ένα σημείο κομβικό για τα όσα συνέβησαν στις 15 Νοέμβρη του 2017. Από αυτό το σημείο πέρασαν τα νερά που κατευθύνθηκαν από το ρέμα της Αγίας Κατερίνης στους κεντρικούς δρόμους της Μάνδρας, με τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε βεβαίως και με 24 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη εδώ στο συγκεκριμένο σημείο σε δύο εργοτάξια ουσιαστικά η κατασκευή του αγωγού, ο οποίος θα οδηγεί το 80% των νερών του ρέματος της Αγίας Εκατερίνης στο ρέμα Σούρες. Αυτός ο παρακαμπτήριος αγωγός, ο οποίος αφού βεβαίως θα ανοιχθεί, όπως βλέπετε, θα εκκυβωτιστεί στη συνέχεια για να ξανασκεπαστεί μετά, να γίνουν και άσφαλτος και να ξαναπάρουν οι δρόμοι την αρχική τους μορφή. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι το έργο στο συγκεκριμένο σημείο. Πραγματικά πολύ βραχώδες το έδαφος. Εδώ δουλεύουν αρκετό καιρό τα μηχανήματα, καθώς η δουλειά είναι και επίπονη και πολύ πιο χρονοβόρα, καθώς χρειάζεται να σπάσουν οι πέτρες που βρίσκονται στο έδαφος. Από εκεί και πέρα είναι άλλα 500 μέτρα περίπου μέχρι το ρέμα Σούρες, όπου θα ήδη έχει δημιουργηθεί το κομμάτι του αγωγού που συναντά το ρέμα Σούρες, και είναι και ψηλότερα από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, περίπου άλλα 800 μέτρα πιο ψηλά προς το βουνό. Το άλλο εργοτάξιο, στο οποίο ουσιαστικά διαμορφώνεται μία λεκάνη διαχωρισμού που θα στείλει, όπως είπαμε, το 80% των νερών της Αγίας Εκατερίνης στις Σούρες και το υπόλοιπο 20% σε ένα σημείο περίπου 200 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε, όπου θα περάσει στον ήδη υπάρχοντα αγωγό της οδού Κοροπούλη, ο οποίος πλέον θα πάρει πολύ λιγότερο νερό από ό,τι μέχρι σήμερα. Είπαμε 9,5 μήνες χρειάζεται για αυτή τη δουλειά. Ελπίζουμε ότι δεν θα προλάβουν οι καιρικές συνθήκες το έργο, αν και ήδη έχει αποδειχτεί ότι με τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι αυτή την ώρα, κυρίως στο ρέμα Σούρες, ήδη είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί έχει γίνει εμβάθυνση του αγωγού, διαπλάτυνση, και έχουν απομακρυνθεί εμπόδια που υπήρχαν, μάντρες, θυμάστε, κάποια κτίσματα τα οποία ήταν μέσα στο ρέμα. Άρα, αυτά πλέον έχουν απομακρυνθεί και τα πράγματα είναι σίγουρα καλύτερα. Ναι, βλέπουμε και οργασμό εργασιών, είναι ήδη καλύτερα, αυτό είναι σίγουρο. Και να μην σταματήσει και να προλάβει.